Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Θα δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Αποέλ για την νίκη. Όσον αφορά το παιχνίδι, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο το Αποέλ ήταν ελαφρώς καλύτερο. Είχαμε κάποια θέματα, ειδικά όσον αφορά το αμυντικό μας, το rebound και κάποια λάθη στην επίθεση μας που έδωσα στο Αποέλ αρκετούς εύκολους πόντους. Και θεωρώ ότι είμαστε λίγο απρόσεχτοι σε αυτά τα δύο σημεία, γι' αυτό και το σκορ άνοιξε στους 9 πόντους. Αλήθεια, στο ημίχρονο το συζητήσαμε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά μπήκαν το δεύτερο ημίχρονο πολύ αποφασισμένοι. Κάναμε ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο, που αν δεν κάνω λάθος σοφαρίσαμε το παιχνίδι, ήμασταν στους 2 πόντους, παίζοντας αρκετά καλά και αμυντικά και επιθετικά. Και μπαίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο, το τέταρτο δεκάλεπτο, σίγουρα κάποια παιδιά έτσι μείναμε λίγο από δυνάμεις, ειδικά ο Willis στο τέταρτο δεκάλεπτο είχαμε κάποια θέματα αμυντικά και με το τέταρτο του φάουλ, αλλά και με τις ανάσες του, σε συνδυασμό με το ότι δεν λειτουργήσαμε σωστά, δεν λειτουργήσαμε όπως θα πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι στη ζώνη που έπαιξε το Αποέλ το τέταρτο δεκάλεπτο και έτσι έγιναν την πλάστικα προς το Αποέλ. Η σειρά είναι στο 1-1. Όπως έχω πει από την αρχή, περιμέναμε πολύ δύσκολη σειρά. Με τα προβλήματα που έχουμε, σίγουρα την κάνει ακόμη πιο δύσκολη. Αλλή μόνο να είχαμε οποιοδήποτε παράπονο από τους παίχτες μας, οι οποίοι πραγματικά τον τελευταίο καιρό υπερβαίνουν τον εαυτό τους καθημερινά και σε κάθε παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος. Ξανά συγχαρητήρια στο Αποέλ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για το παιχνίδι της Παρασκευής. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον coach για τα συγχαρητήρια και δοθεί τη ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια για το πρώτο αγώνα. Γιατί δεν δώσαμε τη συνέντευξη τύπου. Εμείς σήμερα προερχόμασταν από μια κακιά ήττα, όπως λέμε. Έπρεπε να βρούμε την ψυχολογία μας. Δεν το κάναμε στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Αλλά γι' αυτό αξίζουν οι παίχτες περισσότερα συγχαρητήρια, γιατί έκαναν πραγματικά ομαδική δουλειά και μπόρεσαν να ξεπεράσουν πλέον αυτή τη φορά το κακό μας τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό ήταν που βάλαμε 10 πόντους. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν το τελευταίο και δεν μπορούσαμε να κάψουμε. Σήμερα φροντίσαμε, γυρνώντας το παιχνίδι σε ζώνη, την άμυνά μας, να βάλουμε προβλήματα στην ομάδα του Κεραυνού και όντως το καταφέραμε αυτό σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι παίχτες στο μπροστά μέρος του γηπέδου. Έχει γίνει απλά το 1-1. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ και για τα δύο παιχνίδια είναι ότι και εγώ από τη μεριά μου, επειδή έρχομαι από την Ελλάδα, περίμενα σε αυτή τουλάχιστον τη φάση στα play-off περισσότερο κόσμο και στα δύο γήπεδα για να το χαρούν περισσότερο οι παίχτες. Έτσι, και οι προπονητές και προσκαλώ, ας πούμε, όλο τον κόσμο και ειδικά από τη μεριά μας, τον κόσμο του Αποέλ, να μας στηρίξει ακόμα περισσότερο. Να πω και εγώ συγχαρητήρια στο Αποέλ. Η σειρά είναι στο 1-1. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Παρασκευή. Γεια σας και από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο προμηθευτικό team και στους συμπαίχτες μου για τη σημερινή νίκη. Προερχόμασταν από μια κακή ήττα, όπως είπε και ο coach, και ήρθαμε πάρα πολύ αποφασισμένοι να πάρουμε τη νίκη σήμερα εδώ στην έδρα μας. Αυτό κάναμε. Νομίζω παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Κρατήσαμε τον Κεραυνό στους 60 πόντους. Από εκεί και πέρα, εμείς κάτω τα κεφάλια. Η σειρά είναι μεγάλη και θα τα πούμε την Παρασκευή.